Τενεδίων είναι η ένωση με θαλάσσια συγκοινωνία της Ελλάδας με Τένοδο και Ύμβρο. Υπάρχει μάλιστα και σχετικό ερώτημα κατατιθεμένο στην Βουλή, αν θυμάμαι καλά, από τον κύριο Δημουσχάκη, νομίζω. Ναι. Που αντιλαμβάνεστε ότι η ένωση Αλεξανδρούπολης, για παράδειγμα, με Σαμοθράκη, Λίμνο, Μυτιλίνη, Τένεδο, Ύμβρο, πόσο θα βοηθούσε κυρίως την μεγάλη τουριστική περίοδο, την έλευση Ελλήνων εδώ, όπως και εμείς καλοδεχόμαστε στα νησιά μας. Καλή ώρα, εδώ είναι ο Δήμος Μυτιλίνης. Τους Τούρκους φίλους μας, οι οποίοι έρχονται για τουρισμό στην Ελλάδα. Άρα, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών θα τεθεί αυτό το θέμα, γιατί είχε τεθεί στο παρελθόν από το ΙΠΕΞ, θα τεθεί αυτό το θέμα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από εκεί πέρα βεβαίως θέλω να ελπίζω ότι από πλευράς των τουρκικών αρχών θα γίνει αποδεκτό το αίτημα για να ανοίξει εδώ πύλη εισόδου, όπως να ανοίξει και στην Ύμβρο. Στην Ύμβρο, την οποία επισκέφθηκα μαζί με τον Παναγιώτατο μέσα Ιανουαρίου και πρέπει να σας πω ότι ήταν μια ανάταση ψυχής το να βλέπεις να γεμίζει ξανά αυτό το νησί από παλινοστούντες Ύμβριους, οι οποίοι έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας και εγκαθίστανται εκεί. Με την όποια βοήθεια προσφέρουμε όλοι μας και θα θέλαμε πράγματα αυτή την εικόνα να τη δούμε και εδώ στην Τένεδο. Και του χρόνου να είμαστε περισσότεροι, και όχι επισκέπτες, αλλά μόνιμοι, και ακόμα περισσότεροι. Σας ευχαριστώ θερμά, Παναγιώτατε, για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω αυτά τα 5 λόγια. Ξέρετε, δεν θέλω σε θρησκευτικές τέτοιες πολύ σπουδαίες δράσεις, τελετές, να ανακατεύω λόγια της πολιτικής, αλλά πιστεύω ότι αυτά που είπα ήταν λόγια τα οποία έπρεπε να λεχθούν για τους Τενέδιους, αυτούς τους λιγοστούς, οι οποίοι μπορεί να είναι λίγοι, αλλά στην ψυχή και στη δύναμη και στη θέληση είναι πάρα, μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.